Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα Δευτέρα. 18 Δεκεμβρίου. Πάμε μέχρι και τις 7 για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και κυρίως αυτά που προηγήθηκαν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπου ούτε η ποδοσφαιρική ομάδα αυτή τη φορά, ούτε η μπασκετική μας έκαναν τα χατήρια, τα κέφια. Ο μεν άριστο ποδόσφαιρο έφερε ισοπαλία 0-0 με τον Όφη, ενώ η μπασκετική ομάδα έκανε μια ακόμη πολύ κακή εμφάνιση και μια ήττα που δεν περιποιεί τιμή φυσικά, όταν είναι και με 25 πόντους διαφορά από κάποια κύμη, με όλο το σεβασμό για την ομάδα από την Εύβοια. Αυτά θα συζητήσουμε κατά βάση μέχρι και τις 7 με τον Βασίλη Καβαδία που είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου, και την επικοινωνία μας να γίνεται λίγο πολύ μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 5 45 20 6. Θα μιλήσουμε δηλαδή και για την ισοπαλία χθες και για πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία συνέβησαν στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη. Μην ξεχνάτε ότι το ποδόσφαιρο έχει και εμβόλυμη αγωνιστική υποχρέωση και διατρασιμαντική την Τετάρτη κόντρα στον Πανεγιάλιο στο Αίγινα, το μάτς που ολοκληρώνει ένα πρώτο κομμάτι στο πρωτάθλημα της Φουτμπολή, καθώς ακολουθεί η διακοπή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και η ομάδα θα επιστρέψει αμέσως μετά τα φώτα ξανά στο γήπεδο για να αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Πόντου. Θα δώσουμε έτσι όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει, καθώς σήμερα η ομάδα ξεκινάει σιγά σιγά και την προετοιμασία της για αυτό το παιχνίδι. Ενώ για τον μπάσκετ υπάρχει ευρωπαϊκό μάτς αύριο κοντρά στην Ίμπουργκ, υπάρχει media day σε λίγο. Θα ακούσουμε από το Αλεξάνδριο τι θα υποθεί από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και έναν καλωδοσφαιριστή της ομάδας. Εδώ μέχρι και τις 7 η κυτρινόμαυρη ζώνη ενημέρωσης. Αυτή η Κίμη που έβαλε 17 τρίποντα στο παιχνίδι με τον Άρη, δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή άμυνα, αλλά αυτό το 6-7 τρίποντα, είτε κάνεις παίζει καλή είτε κακή. Είναι μια κακή ομάδα φέτος ο Άρης. Ναι. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και συνειδητοποιημένοι. Είναι μια κακή ομάδα. Είναι η χειρότερη των τελευταίων ετών. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση σου δίνει στο παρκέ. Χωρίς να έχει το χειρότερο μπάτζετ, το μικρότερο μπάτζετ. Το μικρότερο μπάτζετ δεν το έχει, αλλά έχει μια από τις χειρότερες ομάδες και δεν το λέμε εμείς αυτό, γιατί ξέρουμε το καλύτερο μπάσκετ και είμαστε οι γκουρού του αθλήματος. Απλά φαίνεται από τα αποτέλεσματα. Έχει κάνει βαριές ήττες από κάποιο Προμηθέα, από κάποια Κίμη και από κάποιον κόρυβο Αμαλιάδας. Και επαναλαμβάνω με όλο το σεβασμό για την προσπάθεια που κάνουν αυτές οι ομάδες και τους ανθρώπους που τις χρηματοδοτούν και κάνουν και μια καλή προσπάθεια για τα δεδομένα της Basket League. Ειδικά ο Προμηθέας έχει καλό μπάτζετ. Ακριβώς. Και σε έχουν φιλοδωρήσει με μεγαλοπρεπέστατες 25-30 στο κεφάλι και φυσικά αυτό είναι ντροπή πραγματικά για τον Άρη. Προκαλεί θλίψη και όνειδος η κατάσταση αυτή, όσο βαργή και αν είναι οι χαρακτηρισμοί. Τώρα αν χάνεις από την Κίμη 25 πόντους, όσο και αν τα εξωπραγματικά ποσοστά χθες έπαιξαν κάποιο ρόλο, δηλαδή ο Μακφάντεν το έβλεπε σαν βαρέλι προχθές το καλάθι. Έβαλε 2 από τα 8,5 μέτρα. Ναι. Είναι ενός κακού μοίρια έπονται για την μπασκετική ομάδα η οποία έχει ξεκάθαρο αγωνιστικό πρόβλημα. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις ή να εθελοτυφλείς. Είναι μια κακή ομάδα, με μια κακή χημεία, με παίκτες που δεν ξέρω, δεν μπορούν, δεν το έχουν. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία θέλει ενίσχυσης. Καλή η προσθήκη και πολύ σημαντική του Μποχορίδη, ο οποίος γνιώθηκε από Άρη και θα βοηθήσει. Αλλά δεν φτάνει. Και φύγαν τρεις. Ναι, και δεν φτάνει. Ένας κούκος δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Πρέπει να έρθουν σε κάνα δύο παίκτες ακόμη για να μπορέσει η ομάδα να ανεβάσει λίγο την ποιότητά της, να πάρει τις νίκες που πρέπει στο γήπεδό της. Γιατί έχει ένα. Πόσες νίκες έχει κάνει, τρεις. 3-6 το ρεκόρ της. Κοίταξε, εντάξει, η ομάδα είναι σε αυτή την κατάσταση, έχοντας χάσει αυτά τα παιχνίδια που θεωρητικά θα μπορούσε να κερδίσει. Από την άλλη, είναι σε καλύτερη κατάσταση, έχω την αίσθηση, από ότι φυσιολογικά θα μπορούσε να είναι με αυτές τις ήττες, διότι έχει κερδίσει. Το Λαύριο εκτός έδρας είναι η μοναδική ομάδα που άρεσε να έχει κερδίσει. Μόνο άρεσε να έχει κερδίσει το Λαύριο. Εντάξει, άμα πάρει τα μάτια στην έδρα, δεν έχει θέμα. Και έχει κερδίσει και την ΑΕΚ. Έτσι. Και έχει πάει και έχει ξεφτυλιστεί. Ξεφτυλιστεί στην κυριολεξία. Εγώ δεν το θεωρώ τον Προμηθέα μια ήττα εκτός προγράμματος, όχι με τη βάση την ιστορία του Άρη, με βάση την εικόνα των ομάδων φέτος. Ο Προμηθέας, ο οποίος χθες έκανε την πρώτη του εντός έδρας ήττα από τον
από τον Κολοσσό. Και έχει χάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό από εκεί και έπειτα. Οκ. Okay. Φυσιολογικό είναι να χάσεις όταν δείχνεις αυτό το πρόσωπο το οποίο δείχνεις. Αλλά από την Κίμη και τον Κόρυβο είναι εξευτελιστικές ήττες. Είναι εξευτελιστικές ήττες. Τα παρατάνε μετά από ένα διάστημα. Το θέμα είναι, ούτε πιστεύω θα κινδυνεύσει ο Άρης. Δεν θα κινδυνεύσει. Το θέμα είναι όμως να διορθωθεί αυτή η εικόνα. Και ευθύνες έχουν όλοι. Έχει η διοίκηση πρώτα απ' όλα. Έχει ο προπονητής σίγουρα για την εικόνα που παρουσιάζει. Έχει η διοίκηση και ο προπονητής για το γεγονός ότι έχουν φύγει τρεις Αμερικανοί και δεν έχει πάρει κανέναν. Εντάξει, εγώ πραγματικά ξέρω γιατί στεναχωριέμαι. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος του Άρη και με έντονο το μπασκετικό κριτήριο. Αυτό είναι δεδομένο γενικότερα για τον κόσμο του Άρη, όσον αφορά το άθλημα αυτό. Ο οποίος πηγαίνει, τραβιέται και στις Αμαλιάδες και στις Πάτρες και στη Χαλκίδα, την πολύ όμορφη κατά τα άλλα αυτή πόλη της Εύβοιας, και τρώει τη μια ξενέρα μετά την άλλη, να το πω έτσι λαϊκά, και να χάνεις τώρα να είσαι ο Άρης και να χάνεις από την Κίμη 25 πόντους. Επειδή δεν χωνεύεται εύκολο αυτό. Δεν χωνεύεται, εντάξει. Εσύ βρέθηκες και κέρδιζες κιόλας με 10 πόντους. Μετά εντάξει, έχει βάλει 5 τρίποντα ο Μανολόπουλος. 7-6 τρίποντα ο Μακφάντεν. Και δεν σε σέβονται κιόλας. Δηλαδή αυτό, η τεχνική ποινή σε κάποια φάση εκεί που έγινε 60-51 το σκορ και δέχεσαι τεχνική ποινή. Δέχεσαι τρίποντο. Τεχνική ποινή, φάουλ αντιαθλητικό και τρίποντο. Και ξεφεύγει μετά τα παρατάς. Μετά τα παράτησες. Δεν σε σέβεται αυτός ο τζαφλέρης. Είναι δείγμα και αυτό. Άμα η εικόνα σου είναι έτσι, άμα δεν είσαι δυνατός μέσα στο παρκέ και εκτός παρκέ, φυσικά και δεν θα σε σεβαστούν. Το ένα φέρνει το άλλο. Θα τα πούμε και για τον Νίκο Παπαδόπουλο, φίλε 779, ο οποίος έδωσε το δικό του σοου χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ήταν ένα από τα. Δύο τρεις τα λέμε για τον Παπαδόπουλο. Οι υπόλοιποι είναι φίλοι του, ναι. Και προφανώς δεν τους πείραξε αυτό που έκανε μέσα στο Βικελίδης να τεινάξει τον αέρα όλο το παιχνίδι. Προφανώς δεν τους ενοχλεί. Θα πούμε και για το αγωνιστικό σκέλος φυσικά και για αυτό το μάτς που έρχεται την Τετάρτη που πρέπει πάση θυσία να το κερδίσει η ομάδα για να κάνει καλές γιορτές, όπως είπε και ο Σπάνος, και να αποκαταστήσει έτσι την τάξη. Όχι ότι έγινε τίποτα με μια ισοπαλία χθες. Ίσα-ίσα ο Άρης εξακολουθεί να είναι μέσα στο στόχο του. Δεν έχασε κάτι το πολύ σημαντικό χθες με το αποτέλεσμα. Αυτά απλά έχασε μια ευκαιρία να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο χθεσινό του αντίπαλο, ο οποίος δεν ταλανίζεται από πολλά θέματα και εσωτερικής φύσεως, εκτός από οικονομικά, και είχε την ευκαιρία χθες να το σκοτώσεις, που λέμε εντός εισαγωγικών, και να τον βγάλεις σιγά σιγά εκτός ουσιαστικά διεκδίκησης. Να του δημιουργήσεις τεράστια θέματα, τα οποία παραλαμβάνω τα είχε ούτως ή άλλως. Αυτή την πολύ σημαντική ευκαιρία έχασε χθες ο Άρης, πέρα από το γεγονός ότι για αυτόν τον υπέροχο κόσμο και για την ατμόσφαιρα που δημιούργησε και τη μαζική του σιγά σιγά επιστροφή στο γήπεδο, εντάξει, θα ήταν μια ανταμοιβή, νομίζω, μια νίκη της ομάδας. Αλλά το χειροκρότημα στο τέλος και η αναγνώριση της προσπάθειας που έκανε η ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνει ότι δεν θα διαραγούν εύκολα αυτοί οι δεσμοί που υπάρχουν πλέον ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο κόσμος πιστεύει την ομάδα, βλέπει ότι προσπαθεί πάρα πολύ, βλέπει ότι βγάζει μια υγεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το αναγνωρίζει με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της, με το δύσκολο σκοράρισμα που έχει. Δεν είναι μια ομάδα τέλεια σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μια τίμια ομάδα, να την χαρακτηρίσω έτσι, η οποία προσπαθεί και στο δεύτερο ημίχρονο είχε τις ευκαιρίες της να πετύχει ένα γκολ που δεν το πέτυχε. Τι να κάνουμε, δεν πήγε τον γκολ. Δεν είχε και την τύχη που είχε και στα άλλα παιχνίδια. Εντάξει. Αυτά τα στημένα δηλαδή, τα 2-3, ναι. Ένα τσάκ και θέλαμε να βάλει από το πόδι σου λίγο εκεί, λίγο το γόνατο, κάτι να βάλει, να μπει μέσα η μπάλα, να τη μπρώξει κάποιο. Ο Άρης έχει 22 βαθμούς. Έχει μία απώλεια τη χθεσινή 2 βαθμών. Μία ισοπαλία. Τη στιγμή που όλες οι υπόλοιπες ομάδες, ακόμα και η Παναχαϊκή που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πέρα από την ήττα που έχει με τον Άρη, έχει κάνει και αυτή την γκέλα της εντός έδρας με τον Κισαμικό. Ο Όφη έχει κάνει εντός έδρας ήττα και ισοπαλία στην Καρδίτσα. Να σου το θέσω διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, χθες, δηλαδή τι ουσιαστικά έγινε. Θα ήταν το ίδιο δηλαδή, εάν, τι θα λέγαμε σήμερα, εάν για παράδειγμα έφερες χίστα Τρίκαλα που κέρδισες στο τέλος, ναι. Και κέρδισες χθες τον Όφη. Θα σου πάλι στα ίδια. Μια χαρά θα λέγαμε. Ακριβώς στο ίδιο θα ήσουν. Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι δραματικά. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά την επίτευξη του στόχου, που είναι φυσικά η επιστροφή στη Σούπερ Λίγκα. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα είχε τις ευκαιρίες να πετύχει ένα γκολ. Ήταν καλή η εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο και για μένα, δεν ξέρω, αν αυτός ο Όφη πάει να κάνει πρωταθλητισμό, έτσι όπως τον είδαμε χθες,
Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ο κάνει. Ο Κισαμικός ήταν καλύτερη ομάδα από τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν λέω ότι η Παναχαϊκή, που η Παναχαϊκή το δείχνει, το δείχνουν οι νίκες της και η βαθμολογική της θέση. Το ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος. Αλλά ο Κισαμικός για μένα ήταν πολύ καλύτερος από τον Όφη που είδαμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ότι μπορεί άλλη ομάδα πλην του Άρη να κάνει πρωταθλητισμό. Θεωρώ ότι και η Παναχαϊκή που είναι μια καλή ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα, δεν θα έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Είναι πολύ σημαντικό το μάτς που υπάρχει τώρα μεσοβδόμαδα εδώ στην Καλαμαριά ανάμεσα στον Απόλλωνα Πόντιο και την Παναχαϊκή. Εάν. Γεια σας, η Δόξα. Εάν η Παναχαϊκή περάσει και από την Καλαμαριά, νομίζω ότι είναι το δεύτερο φαβορί μετά τον Άρη ξεκάθαρα. Τώρα. Εντάξει. Ας τα κοιτάει ο Παπαδόπουλος. Κάνει τις μαγκές αυτές που έλεγε θα είναι πρώτος. Λες και έπαιζε μόνος του. Και θα είναι 10 βαθμούς αν ο Άρης κερδίσει με το καλό μεθαύριο. Θα είναι 10 βαθμούς από τον Άρη. Και αν κερδίσει η Παναχαϊκή, θα είναι πόσο από την Παναχαϊκή και 7 από την Παναχαϊκή. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι εκεί. Στον Όφη ήταν πολλά μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με τον Άρη. Ο Άρης έχει ένα μαξιλαράκι. Μας παίρνει και να κάνουμε και μια αγγέλα. Όχι βέβαια την κάνουμε στο Αίγιο. Το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο στο Αίγιο. Εννοείται. Μετά από το μάτς της Τετάρτης. Εντάξει, είναι πολύ κουρασμένη η ομάδα. Και όχι η κουρασμένη, όλη η ομάδα είναι ο βασικός της κορμός. Δηλαδή οι παίκτες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Αλλά έχουμε 28. Και θα χρειαστεί και νομίζω θα γίνει ένα φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα, θέλοντας και μη, την Τετάρτη για να παρουσιάσει ένα λίγο πιο φρέσκο πρόσωπο σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει και η ταλαιπωρία της μετακίνησης της οδικής αύριο για πολλές ώρες μέσα στο πούλμαν. Θα παίξει και αυτό ενδεχομένως κάποιο ρόλο. Εντάξει, έχει παίκτες όπως είπε ο προπονητής στη διάθεσή του για να κάνει κάποιες αλλαγές αν κρίνει ότι πρέπει να γίνουν για να εμφανιστεί μια πιο φρέσκια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Τον Πανεγιάλο τον ξέρει σαν την παλάμη του. Είναι έπαιξε, το χωριό κιόλας του. Ναι, είναι η πόλη του. Είναι, ξέρει πάρα πολλούς παίκτες, ξέρει τη διοίκηση, ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Ξέρει τι να περιμένει, τι θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη και πιστέψτε με το μάτς δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο γιατί προέρχεσαι και από αυτά τα δύο μάτς που άδειασες και ψυχολογικά σε μεγάλο βαθμό γιατί ήταν τα πιο σημαντικά που είχες δώσει το τελευταίο διάστημα. Αρχίζω να σκέφτομαι αν θα πάω στο Αίγιο την Τετάρτη. Λες να πάμε να χάσουμε με γκαντέμις μετά. Για να σου πω. Δύσκολο. Δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε πώς ξεκίνησε την προετοιμασία της σήμερα η ομάδα για το παιχνίδι αυτό και ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις του προπονητή. Όταν θα επιστρέψουμε από το πρώτο διάλειμμα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ευθύς αμέσως, θα μιλήσουμε και για όσα συνέβησαν χθες και με τον Νίκο Παπαδόπουλο που ζητάτε ήδη πολύ να το σχολιάσουμε και έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Θα πούμε για πληρωμές και μη πληρωμές. Και κάποια πράγματα τα οποία άρχισαν να γίνονται από χθες με αφορμή μια έτσι. Εντάξει. Σημαντική προσέλευση του κόσμου στο Κλεάνθης Βικελίδης, την οποία λέγαμε και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Έχουμε αρκετούς που μπαίνουν τζάμπα. Έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη. Εντάξει, άμα δεν πούν τουρνικέρες, η Αλέξη δεν πρόκειται. Εντάξει, πόρτα περνάνε 5-6 μαζί, με ένα εισιτήριο, δύο. Πολύ κόσμο χθες. Πάρα πολύ κόσμο χθες. Είχε κοντά στις 15.000 φίλους του Άρη. Τα εισιτήρια ήταν πολύ λιγότερα βέβαια που κόπηκαν. Νομίζω ότι γύρω στα 7.000 ήταν τα εισιτήρια. Αν βάλεις και καμιά χιλιάδα που είναι τα διαρκείας, περίπου 8.000 πλήρωσαν εισιτήριο για να μπουν στο γήπεδο χθες. Βέβαια, απ' την άλλη, θα σου πω ας πούμε, ότι υπάρχει και κόσμος που βλέπω στα διαρκείας, το δείχνει. Το ίδιο έκανα και εγώ. Το δείχνει στο διαρκείας και μπαίνεις, δεν το χτυπάς. Όλα αυτά σταματάνε με το τουρνίκι. Το τουρνίκι, αν δεν το χτυπήσεις, να σε μετρήσει, δεν ανοίγει. Όταν έχει και πολύ κόσμο, σου λέει και ο security, αλλά περνά. Το δείχνει, το βλέπει το διαρκεία, σου σε ξέρει, οκ, okay, σε περνάει, δεν μετράει. Γίνονται διάφορα τέτοια πράγματα όταν δεν υπάρχουν τα τουρνικέ που αναγκαστικά τα τουρνικέ ενώ ήθελαν να τα βάλουν οι άνθρωποι του Άρη σε αυτό το παιχνίδι και να τα έχουν στα υπόλοιπα παιχνίδια. Λίγο το εικοσάρικο στον Ταυλαρίδη, το δεκάρικο στον έναν, το τάλιρο στον άλλον. Και με δεδομένο ότι πρέπει να μαζευτούν και κάποια χρήματα για τους παίκτες που παίζουν τώρα, διότι. Αυτοί που παλεύουν. Εντάξει, και θα τα πούμε και μετά το διάλειμμα για όταν το τι ακριβώς. Έχουμε πολλά θέματα για τέλος πάντων, όπως καταλάβατε. Πήρατε μια γεύση. Και θα τα σχολιάσουμε. Βλέπω εδώ τώρα ότι ανακοίνωσε πριν από λίγο ένα ξεσκαρτάρισμα στο ρόστρο του Απόλλωνος Σμύρνης, 206 ποδοσφαιριστές. Όχι για να πάρουμε. Τι? Ένα δείγμα του πώς διαλύεις μια ομάδα η οποία. Ναι, μεν, εντάξει, τη Football League δεν λέω, σε κατώτερο επίπεδο. Εξασφάλισε την άνοδο και έπαιξε Super League και έδιωξε σχεδόν όλο το ρόστερ. Και πήρε κάτι απίθανους παίκτες, τους οποίους τώρα τους διώχνει φυσικά. Ο Βαλιάνος, ποιος είναι αυτός που θέλω, Άρης. Όχι, όχι.
Και κινδυνεύει και εννοείται και με υποβιβασμό. Πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντως. Συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή του All About Aris, αν μπερδευτήκατε. Μέχρι και τις 7 στο Λίμπερο 107 και 4. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 545-26. Επικοινωνία με την εκπομπή. Ο 779, ο φίλος μας λέει ότι έπεσε το προσωπείο του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου. Έκανε και την προσπάθειά του. Μπας και προκαλέσει τιμωρία έδρας ακριβώς το ίδιο κόμπλεξ με το Διγκόζη, λέει στο πρώτο μήνυμά του. Να σχολιάσουμε πρώτα αυτό και μετά πας και στο μάτς με τον Παναγία, λέω, το σχολιάσουμε πιο μετά. Ναι, προσπάθησε χθες ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής ο οποίος έλεγε ότι αναλαμβάνω τον Άρη και την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε από τον Όφη, αυτός ο προπονητής, ο οποίος εγώ εξακολουθώ να λέω και το έλεγα και τότε που ήταν ο πρώτος υποψήφιος για να λάβει τεχνική ηγεσία, ότι διαφωνούσα οριζοντίως και καθέτως με την επιλογή, όχι για τις προπονητικές του ικανότητες, απλά για τον χαρακτήρα του. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός, αυτή την αίσθηση μου βγάζει εμένα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι η άποψή μου και την καταθέτω, διαθέτει απίστευτο κόμπλεξ απέναντι στον Άρη, ξεκάθαρα από εκείνα που έγιναν όταν ήταν ποδοσφαιριστής και στο τελείωμα της καριέρας του στον Άρη, οι παλιότεροι τα θυμάστε. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, όχι δημόσια αλλά σε συζητήσεις με διάφορους και ανθρώπους του ποδοσφαίρου, πάντοτε καταφερόταν εναντίον του Άρη και αυτό μπορεί να το πιστοποιήσουν οι συνομιλητές του, και χθες βρήκε την ευκαιρία να βγάλει αυτό το κόμπλεξ, πιστεύω εγώ, που διαθέτει απέναντι στον Άρη, μη σεβόμενος το ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο αυτής της ομάδας και την υπηρέτησε και σε καλά χρόνια μάλιστα οικονομικά με Κοντομινά. Ναι, γιατί λέμε για τα λεφτά που έχασε από το 44, αλλά και τα λεφτά συμβόλαιο, που πήρε, τα, λεφτά που πήρε. Χρόνια, τα καλά τα πρώτα χρόνια της τριετίας δηλαδή του Δημήτρη τα Κοντομινά. 4 από τα 5. Και έκδοσε χθες ένα σοου το οποίο είναι για μένα, ακόμη δεν έχω καταλάβει. Τα πλάγιο άντρε. Πλάγιο άντρε λέει, δεν είναι. Να σου πω κάτι, Χρυσάνθε. Και το έγραψα κιόλας. Μπούκαρε για πλάγιο άντρε. Να δεκτώ να θέλω ότι έχεις παράπονα από τη διαιτησία. Από τι? Έλα ρε φίλε στη συνέντευξη τύπου, σου παρέχεται το μικρόφωνο και η δυνατότητα να έρθεις, να εκφέρεις την άποψή σου, να το καυτηριάσεις, να πεις αυτά που θες να πεις και να ακουστείς. Γιατί δεν έρχεσαι? Έλα, μη το μικρόφωνο. Πώς να έρθει, ρε, ο Σπανός γιατί ήρθε? Πώς να έρθει ρε Αλέξη, να κοιτάξει εμένα, εσένα. Οι προπονητές εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω στην Ελλάδα, γιατί δεν έρχεστε όταν κάτι στραβώνει ή αν έχετε κάτι με κάποιον. Δεν έχετε το θάρρος να έρθετε να τον αντιμετωπίσετε. Πώς θα μας κοιτάξει? Και αν έχετε κάνει ένα λάθος ή αν έχετε πει και μια κοτσάνα, γιατί περί κοτσάνας δεν πρόκειται, εκείνο που είπε ότι τη 10η αγωνιστική θα είμαστε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, να έχεις το θάρρος, τις γνώμες και να δεις να πεις παιδιά, τότε τα απολόγιζα έτσι, εντάξει, δεν βγήκαν στην πορεία, ζητώ συγγνώμη, έκανε ένα λάθος. Τι πιο αντρίκιο? Από το να μου στέλνεις τον καραμπετάκι να μου κάνει το άσπρο μαύρο, εμείς τι είμαστε δηλαδή? Καταλαβαίνουμε ότι είναι δικαιολογία τα τρία αράουτ. Δηλαδή, αν ήταν δύο πέναλτι και δύο offside, τι θα γινότανε? Θα έπαιρνε ένα καλάσνικο με περιζόλου. Εντάξει. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Και τι κερδίζουμε αυτή τη συμπεριφορά? Καταλαβαίνω ότι είναι σε καθεστώς πολύ μεγάλης πίεσης. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τσάλος, από ό,τι λένε τουλάχιστον κάτω στην Κρήτη, δεν τα έχει καλά μαζί του. Και θέλει, να το πούμε λαϊκά, να το φάει. Γι' αυτό έβγαλε και την ανακοίνωση υπέρ του. Και κατά του Σπανού. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει πολύ καλά με τους οργανωμένους οπαδούς του Όφη. Είναι ξεκάθαρο από την ανακοίνωση που βγάλανε οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφη. Όπως και με του Ηρακλή. Μόνο με του Άρη δεν. Και αυτό καλά που διαδίδει δεξιά και αριστερά στην Κρήτη είναι ότι θέλει να με φάει ο Τσάλος για να φέρει τον Αναστόπουλο. Αλληνατό ρε. Μιλάμε, γίνονται όργια. Και όλο αυτό προσπάθησε χθες, επειδή είναι και σε καθεστώς πολύ μεγάλης πίεσης, να. Εντάξει, θα πουλήσει και λίγο παδιλίκι τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Λέει, οι συνάδελφοι κάτω τον γράφουνε, η μαγιά του, τα αυτά του, τα καρύδια του, μόνος του, όρμηξε, έκανε, έρανε. Και επίσης θεωρώ πολύ κακή, και δεν ξέρω ποιος την πήρε την απόφαση, την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το βράδυ Όφη και καταφερόταν εναντίον του Δημήτρη Σπανού, χρησιμοποιώντας πράγματα τα οποία και μηνύσιμα είναι. Και ο προπονητής του Άρη το σκέφτεται να καταθέσει μήνυση, αλλά επειδή είναι και τουλάχιστον μας έχει δώσει την εντύπωση ότι είναι καλός άνθρωπος, έτσι φαίνεται, μάλλον δεν θα του προχωρήσει. Δηλαδή, τι νόημα έχουν όλα αυτά που έγραψαν? Ο άνθρωπος είπε ότι θα έπρεπε να είναι εδώ, γιατί, πρώτα γιατί να σεβαστεί εμένα που έχουμε και μια προσωπική σχέση. Γιατί, τι είπε δηλαδή ο Σπανός?
Πού ήταν το ανήθικο δηλαδή? Βρήκε σε κάτι το ανήθικο σε αυτά που είπε? Όχι, ίσα ίσα. Είπε το για το unfair ότι ένα πρώτο προπονητή έστειλε τον βοηθό του για να πει για ένα ανάποδο πλάγιο out. Κάθισαν δηλαδή εκεί και λέγανε γι' αυτό. Έχει αντιληφθεί όμω τι γίνεται? Κοίταξε λίγο. Δε όμω, μην κοιτά τώρα πώ ασχολούμαστε εμεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και το βλέπω εγώ, το βλέπει και εσύ που δουλεύει και σε αθηναϊκό μέσο. Στο αθηναϊκό μέσο, Αλέξη μου, δεν του ενδιαφέρει η ουσία τη υπόθεση και δεν το λέω για τον Άρη. Γενικότερα δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για ένα παιχνίδι Β' Εθνικής τι έκανε ο Παπαδόπουλος. Παίρνουν τη δήλωση και λέει, έκλεισε τα μάτια ο διαιτητής. Το κοτσάρουν ένα τίτλο, γράφουν και τις δηλώσεις, δεν ασχολούνται παραπάνω. Καλά, εννοείται, εντάξει. Μα και γι' αυτό γίνονται. Βγαίνει ο Δικός την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάει για τη διαιτησία. Για μια κίτρινη κάρτα. Σε μάτς που έχει ακυρωθεί κανονικό γκολ του Άρη. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος, και αυτό το είπε και ο Σπάνος, ότι είναι ότι συνεχόμενο. Και όλοι οι προπονητές φεύγουν και πάνε στις πόλεις τους. Στα χωριά τους είπε. Ναι. Και θεωρούν ότι κακώς ιτήθηκαν από τον Άρη. Πάει ο άλλος, βγαίνει τώρα, κάνει ολόκληρο σοου για, πρόσεξε, για ανάποδο πλάγιο out. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό αν γινόταν κανένα πέναλτι οφθαλμοφανέστατο ή κανένα γκολ με καραμπινάτο offside που δεν θα ήταν, τι θα γινόταν δηλαδή? Πρέπει να τον πουντρώσει μπουκέτο. Και μπράβο στον διαιτητή. Και μπράβο στον κόσμο που δεν αντέδρασε. Μπράβο στον κόσμο που δεν αντέδρασε. Έχει την πίκρα από το αποτέλεσμα. Πηδάει και ένα στα κάγκελα, ρε φίλε, μπαίνει μέσα και αρχίζει τον κυνηγάει. Εκτός αν αυτός είναι ο στόχος, ρε παιδιά, να μας το πείτε. Ο στόχος είναι να προκαλέσουμε, να βρεθούν δύο ανόητοι, εντάξει, να κάνουν την κάζομάρα. Πέρα από αυτό, νομίζω ότι είναι όλα αυτά τα που συμβαίνουν στον Όφη. Νομίζω είναι αποτέλεσμα και αυτών των εσωτερικών να θεμάτων πούμε στον κόσμο που υπάρχουν εκεί. Σήμερα βγάλανε ανακοίνωση δύο από τους βασικούς μετόχους που έχουν βάλει καμιά 200.000, κατηγορούν τον Τζάλο, γίνεται ο κακός χαμός. Του λένε πήρες τις επιταγές του Όφη και πήρες τα λεφτά. Ο Όφη την Τετάρτη έχει 4 υποθέσεις στο διαιτητικό δικαστήριο, στην τελική μορφή δηλαδή. Επιβολή ποινών σημαίνει. Επιβολή ποινών. 4 περιπτώσεις παικτών. Πάγκαλο και κάτι άλλο, ξέρω, Δάφκο. Εντάξει. 50 είναι ο Πάγκαλος, 20 είναι ο Δάφκος. Γι' αυτό και λέγαμε ότι είχες τη δυνατότητα να τον βγάλεις εκτός διεκδίκησης και να του δημιουργήσεις πολύ μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό κερδίζοντας τον χθες. Εντάξει, έφερε και μια ισοπαλία. Έχεις 7 νίκες και μια ισοπαλία. Δηλαδή, ποιο θα μα το έλεγε στην αρχή του πρωταλήμα, ξεκίνησε με 7 νίκες μια ζωμπαλία. 100%. Και με το πρόγραμμα που είχε. 100% η ομάδα έκανε την προσπάθειά τη. Εντάξει, έχει. Στα 7 μάτς, στα 8 μάτς, συγγνώμη, τα 4 είναι με τις ομάδες που είναι στην Ένας σου έμεινε. Ακόμη με τις ομάδες οι οποίες είναι για βλέψεις πρωταθλητισμού από το ξεκίνημα τη σεζόν. Ένα σου μένει ακόμη. Έβγαλε, νομίζω, με απόλυτη επιτυχία. Σχεδόν απόλυτη επιτυχία τα 4 αυτά από τα 5 παιχνίδια. Είσαι ψηλά, είσαι πρώτος, έχεις ένα μαξιλαράκι από την τρίτη, μετά τη δεύτερη, την τρίτη να κοιτάτε, της βαθμολογίας. Παίζουν και μεταξύ τους. Παίζουν και μεταξύ τους και έχεις εσύ τη δυνατότητα, εφόσον κερδίσεις που πρέπει να κερδίσεις το Αίγιο, τον Πανεγιάλιο, να διευρύνεις και πάλι την διαφορά και να αποκαταστήσεις την ηρεμία και την τάξη στην κορυφή του βαθμολογικού, του βαθμολογικού πίνακα. Εντάξει, ο Άρης είχε κάποια θεματάκια χθες αγωνιστικά. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου και το έγραψα και το λέω και συνέχεια το λεφτοδέσμα. Δεν μου αρέσει το πώς μεταφέρεται η μπάλα με την. Με το πόσο αργό τρόπο μεταφέρει την μπάλα από τους χαφ στην επίθεση. Είναι πολύ αργή η μεταφορά της μπάλας. Να ρωτήσω κάτι, εσύ που το ζεις περισσότερο το αγωνιστικό ρεπορτάζ. Στεφάνοβιτς υπολογίζεται? Όχι. Και τολμώ να πω ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα του Γενάρη. Άμα δεν υπολογίζεται, ναι, νομίζω θα αποχωρήσει. Ναι, αν αποχωρήσει όμως ο Στεφάνοβιτς. Κάνω εικασία τώρα. Ναι, πρόβλεψη επειδή δεν υπολογίζεται και δεν τον έχουμε δει το τελευταίο καθόλου. Αυτό το λέω. Ποιο θα παίζει δεκάρι? Παίζει ο Παυλίδης. Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Δεν υπολογίζει ο Στεφάνοβιτς. Δεν γίνεται να εμένεις. Ο Παυλίδης πήρε κανονική θέση. Okay. Να εμένεις όμως σε δεκάρι. Ο Παυλίδης δείχνει να είναι σε ένα καλύτερο φεγγάρι όσο παίρνει παιχνίδια. Χθες το δεύτερο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Γενικότερα προσπάθησε πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, προσπαθεί πάντως. Σουτάρει καλά. Αυτό είναι σημαντικό. Σουτάρει, έχει πόδια καλά και θα πετύχει και άλλα γκολ, πιστεύω. Με σουτ. Είναι ο μοναδικός παίκτης του Άρη που έχει αυτή την ικανότητα να απειλεί. Είτε πατώντας περιοχή είτε λίγο έξω από την περιοχή με κάποια σουτ, δοκιμάζοντας και τα δύο πόδια που διαθέτει, σουτάρει και με το δεξί και με το αριστερό. Και είναι πολύ σημαντικό προσόν αυτό για ένα ποδοσφαιριστή. Και νομίζω ότι πλέον θα χρησιμοποιεί τον Παυλίδη στο 10. Να. Είναι ξεκάθαρο. Τον Πλατέλα, λες, δεν θα μπορούσε να παίξει τον εκεί. Θέλει στη γραμμή, τον θέλει στη γραμμή. Τον θέλει στη γραμμή περισσότερο. Σε γιατί, μάτσο όμως όπως θες. Γιατί παίρνει πολλές προσπάθειες γενικότερα. Είναι... Δεν ήταν καλός χθες Πλατέλα. Δεν ήταν καλός γιατί ήταν τραυματίας το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει αποθεραπευτεί 100%. Δεν είναι 100% έτοιμος. Θα κάνει τώρα μια υπομονή, ένα κουράγιο τελευταίο και θα παίξει την Τετάρτη. Δεν ήταν καλός. Είναι πολύ κουρασμένος ο Μουμίν. Είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Ας μπει ο Νίκητς.
Και ο Πασάς. Και ο Πασάς είναι πολύ κουρασμένος, δεν είναι ντεφορμές. Τα τελευταία δύο παιχνίδια. Ο Κάσος δεν ήταν καλός και τον άφησε ο προπονητής εκτός. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι την Τετάρτη θα γίνουν κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα για να τη φρεσκάρει λίγο. Πιστεύω θα παίξει ο Τζανακάκης και του Μπούρμπου στα δεξιά. Φυσιολογικό. Να ξεκουραστεί ο Μπούρμπος, ο οποίος είναι και στα 34. Απ' την άλλη, μήπως έπρεπε να δηλωθεί ο Μπούρμπος τώρα για την Τετάρτη. Ή τον δήλωσε το επόμενο. Ναι. Αφού ξέρεις ότι έχει Κυριακή Τετάρτη. Αυτή η 34η ίσως έπρεπε, θα μου πεις, δεν ήξερες αν ο Τζανακάκης ήταν έτοιμος γιατί είχε τραυματισμό. Σωστά, σωστά. Ναι. Τώρα, ωραία, σου δίνει, ωραία τα λέμε εμείς. Τώρα σου δίνεται η δυνατότητα να τον ξεκουράσεις, να. Εγώ και στο Βαλεριάνο θα δίνω τον. Εκεί θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις τον. Ή τον Τζουμάνι. Ή τον. Ή αν θέλεις τον Μπούρμπο δεξιά και αριστερά τον Τζανακάκη. Κάτι που έχει ξαναγίνει. Απ' την άλλη δεν είναι. Εντάξει, βλέπω τον Μπαργκάν να παίρνει τη θέση του Πασά γιατί είναι πολύ κουρασμένο στο βασικό σχήμα. Παυλίδη, πιστεύω σίγουρα. Διαμαντόπουλος, εντάξει, μέση μας. Καλά είναι. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι σίγουρα στην αποστολή ο Καπνίδης για το μάτς αυτό. Ο Διαμαντόπουλος χρωστάει γκολ στον Πανεγιάλιο. Από το μάτς του Κυπέλλου, θυμάσαι που έσπασε τα δοκάρια και το. Εντάξει, ο Άρης είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αρκεί να είναι σοβαρός, αρκεί να μπουν οι παίκτες με σοβαρότητα και με ότι παιδιά πρέπει να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Μην μπουν χαλαρά. Δεν είναι αφελής από τον εργοτέλειο Πανεγιάλιο. Είναι μια ομάδα σφιχτή. Είναι μια ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ και χθες η Παναχαϊκή ίδρωσε. Και είχε μάλιστα δοκάρει πριν τον γκολ, είχε δοκάρει πριν τον γκολ και μετά με ένα στημένο δέχτηκε τώρα. Δεν κατέρευσε ο Πανεγιάλης. Είδες όμως που έχει βγει δύο φορές τότε. Ναι, ο Αρναρέλος είναι πολύ επικίνδυνος. Θέλει πολύ προσοχή. Εντάξει, πιστεύω ότι ο Σπανός την ξέρει καλά την ομάδα. Εκεί που και το Αίγιο έχει θέματα. Ναι. Φεύγει ο Ρέλας, πώς το λένε και αυτός. Γενικότερα δεν υπάρχουν ομάδες που αν εσύ είσαι σοβαρός. Αντιμετωπίζουν τον Άρη όμως και θα συσπηρωθούν τώρα ενώ σε αυτή τη αναμέτρηση. Θα συσπηρωθούν εσύ, Αλέξη. Στο... Κάτι, όμως, αυτό είναι ο πρωταθλητισμός. Δεν εννοείται. Είσαι ο πρώτος και όλοι θέλουν να σε κερδίσουν. Το μάτς του Αίγιο είναι πολύ δύσκολο, λέει ο 779, αφού κούραση θα υπάρχει και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ναι, θα πάει και πολύ κρύο λογικά. Και δεν ξέρω και από βροχή. Συγγνώμη, πόσο φρέσκος θα είναι ο Πλατέλας, να είναι κοινικός ο Άρης. Ο Πανεγιάλος δεν έπαιξε την Κυριακή. Δηλαδή, τι ρόστερ έχει ο Πανεγιάλος για να μην είναι κουρασμένος ο Πανεγιάλος. Που έπαιξε και ένα παιχνίδι ειδικών, τοπικό ντέρμπι. Ναι. Μην το κοιτάτε τώρα εσείς. Παναχαϊκή Πανεγιάλος για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι εκεί. Τα δώσανε όλα. Δηλαδή, άμα είναι κουρασμένος, δηλαδή ο Άρης έχει 28 παίχτες και υποτίθεται 17-18 είναι όλοι οι σάξοι για να παίζουν την ενδεκάδα. Ο Πανεγιάλος με τον Αρναρέλη και, και δεν ξέρω και άλλα παιδιά. Πώς τα λένε, εσύ, Αλέξη. Δεν τους ξέρεις ποιοι τους παίχτες. Δεν τους ξέρω. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Είναι σημαντικό, είναι δύσκολο το μάτς. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πρέπει η ομάδα να το πάρει. Να κλείσουμε ωραία και όμορφα τη χρονιά. Νομίζω ότι με μία νίκη θα έχεις κάνει, μπορεί να είναι το 1 τρίτο του πρωταθλήματος, αλλά θα έχεις κάνει τα μισά του δρόμου. Δηλαδή, άμα έχεις τώρα μια διαφορά 10 βαθμών πριν την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αντιλαμβάνεσαι ότι μετά δεν γίνεται ρε παιδιά να έρχονται να χάνουμε μέσα έξω. Να εγκληματίσεις κατά του εαυτού σου για να μην πάρεις την κατηγορία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και θα κάνεις με πολύ μεγαλύτερη ηρεμία και τον προγραμματισμό σου για τις όποιες μεταγραφικές κινήσεις θα κάνεις, οι οποίες είναι απόλυτα συνυφασμένες στη συνάρτηση με το γεγονός ότι ο Άρης, όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα της σεζόν φέτος, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει ένα δεύτερο ρόστερ, ένα δεύτερο budget από τα περσινά λάθη με τον κακό μεταγραφικό σχεδιασμό. Χθες Κόσμος και Κοσμάκης εμφανίστηκε στα γραφεία μετά το παιχνίδι. Εγώ όταν έβλεπα δικηγόρους, πρώην ποδοσφαιριστές, λέω τι έγινε παιδιά, μοιράζουν λεφτά. Μοιράζανε. στο γήπεδο. Εμφανίστηκε ο Πίτου Γκαρσία, εμφανίστηκε ο Γιώργος Ζαγελίδης εκπροσωπώντας κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Βασίλης Ρόβας, ο Νίκος Καράμπελας και ο Αντρέου. Ο οποίος είναι λίγο πιο μετά βέβαια. Τον Αντρέο νομίζω δεν τον έχει. Σήμερα εξοφλήθηκε η τελευταία δόση του Στάθη Ταυλαρίδη. Αυτό ήταν. Ο Ταυλαρίδης, παιδιά, έχει πάρει στους τελευταίους τρεις μήνες 77.000 ευρώ. Βάλτε και ένα εικοσάρικο την εφορία και θα αντιληφθείτε πόσο πολύ. Ο Ήλιτς εμφανίστηκε, πήρε και αυτός ένα ποσό. Πήρε και αυτός ένα ποσό. Έχει και άλλα βέβαια να παίρνει. Εντάξει. Ο Ήλιτς, να σου πω κάτι. Παρόλο που είναι και ξένος και τα λοιπά, μπράβο του. Όχι, 5-5. Μου κοστάμε, αλλά 15-20 πόσα του κοστάνε. Αλλά 15 είναι από τα 20 που ήταν η δόση. Νομίζω στις 30 δεκάτου πρέπει να έληξε η δόση. Τσούκου. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
να εξυπηρετηθούν. Χθες βοήθησε και ο κόσμος. Ναι, να εξυπηρετηθούν αυτές οι υποχρεώσεις που υπάρχουν προς πρώην ποδοσφαιριστές και να μην έχει η ομάδα πρόβλημα με την αδειοδότησή της. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται μια προσπάθεια με τα όποια έσοδα υπάρχουν και ειδικά χθες που υπήρχε μια προσέλευση του κόσμου να πάνε τα χρήματα αυτά. Σας το λέγαμε ότι θα πήγαιναν προς αυτή την κατεύθυνση και εκεί πήγανε. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Έκλεισε ο Ταυλαρίδης. Είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο του Καράμπελ, νομίζω είναι κανονικά. Είναι 30-12 του η επόμενη. Είναι πληρωμένος μέχρι τώρα όμως η δόση. Ναι. Έχει να πάρει αρχές Γενάρη ο Αντρέου την επόμενη 20αρού του. Ο Ρόβας έκλεισε για το 17 και για τα χρήματα που είχε να πάρει το 18 δέχτηκε από ό,τι πληροφορήθηκα να τα μετακυλήσει για λίγο αργότερα για να δεύτερο είναι ο Τάτος που είναι εδώ είναι αντικρουόμενα ότι είναι ή 31 ή 42 κάπου εκεί 30 με 40 να το βάλουμε έτσι χοντρικά. Μας τα διάρκεια. Ένα σημαντικό ποσό. Ο Άρης. Υπήρχε πληροφορία ότι έχει κάνει διαταγή πληρωμής. Δε, από την ΠΑΕ λένε ότι δεν έχει κάνει. Ναι. Εντάξει. Όπως και να έχει, θα πρέπει να πληρωθούν. Ειδικά αν έχει κάνει. Όχι, είναι με καθυστερημένα τα υιοφιλή προς το πρόσωπό του. Απ' την άλλη, ο Άρης σου λέει: OK, ναι, να τους πληρώσω, αλλά θα έπαιρνα τα 50 από τους Τούρκους. Εκεί θα τα δίνα. Ναι. Θα έπαιρνα από τον Παναθηναϊκό για το Διούδη. Μπαμ, μπαμ, λουκι λουκ. Δεν έγινε τίποτα. Έχει από εκεί άλλα 45 να παίρνει. Δεν τα πήρε ποτέ. Αυτά είναι τα ποσά. Απ' την άλλη, όμως, είναι διαχειρίσιμα. Τέτοιου είδους ποσά. Θα μου πεις διαχειρίσιμα. 100 και 150 χιλιάρικα που έχουν μείνει σύνολο, πόσα είναι. Είναι σχετικό ότι είναι διαχειρίσιμο. Βλέπεις για παράδειγμα ότι είναι μία αλυσίδα. Χθες για παράδειγμα έπρεπε να πληρωθούν από τις πράξεις αυτοί που σας αναφεράμε. Και όντως αυτό έγινε. Μέχρι και σήμερα που δόθηκαν τα τελευταία χρήματα που έπρεπε να δοθούν. Και πήγανε πίσω τώρα οι νυν ποδοσφαιριστές της ομάδας που αποτελούν το φετινό ρόστερ. Οι οποίοι θα πάνε λίγο πίσω τις πληρωμές τους. Να πάρουν. Κάνα δώρο Χριστουγέννων. Ναι, και πιο μετά θα πάρουν και τι δόσεις έχουν να εισπράξουν. Αναγκαστικά. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα η φετινή θα πρέπει ο Καρυπίδης να βρει τους πόρους να την έχει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο πληρωμένη 60-70-80%. Και γι' αυτό σας έλεγα ότι είναι και σε συνάρτηση. Και ξέρουν, sorry, θα σου τελειώσω, ξέρουν νομίζω όλοι οι παίκτες ότι το 20-30% που θα μείνει φέτος θα το πάρουν του χρόνου. Το ξέρουν, δηλαδή όλοι και γνωρίζουν. Και λαμβάνοντας αυτά υπόψη, καταλαβαίνετε ότι όποιες προσθήκες γίνουν θα είναι συγκεκριμένες, δεν θα είναι πολλές, δεν θα είναι με πολλά χρήματα, διότι πολύ απλά δεν θα πρέπει να διαταράξεις τις ισορροπίες, εφόσον έχεις να πληρώνεις για να τακτοποιείς αυτές τις υποχρεώσεις, και αν δεν έχεις τη δυνατότητα, θα πορευτείς με αυτό το ρόστερ με 1-2 προσθήκες που θα κάνεις με όχι πολλά χρήματα σε ανάγκες που έχει η ομάδα. Κάτσε να δω τι γίνεται με τη Media Day του μπάσκετ. Αν ξεκίνησε, όχι, δεν ξεκίνησε ακόμα. Να πάμε στο διάλειμμα γρήγορα-γρήγορα για να την προλάβουμε και αν είναι διακόπτη. Ίσως δεν πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ίσως πρέπει. Ίσως πρέπει να κρατήσουμε εμείς 4-5 λεπτά. Για κάτσε εδώ να κάνω μια εσωτερική συνεννόηση με τον Γιάννη τον Παραπονιάρη. Ο 353 λέει ίσως ήταν το άλοθη του κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου και καλά για τρία πλάγια. Πρώτη φορά είδαμε να τρέχει σε επόπτη για τρία πλάγια. Έλεος, λέει ο φίλος του 353. Εν τω μεταξύ δεν είναι τρία, είναι ένα. Ένα πλάγιο, ότι είναι στο 92 και 50. Εντάξει, καλά, εντάξει. Το οποίο εν τω μεταξύ επειδή είναι και μπροστά μου. Είμαι ακριβώς από πάνω, ρε παιδί μου. Είναι όντως για τον Άρη. Τζάμπα το συζητάμε. Απλά είναι, ξέρετε, αυτά τα περίεργα που χτυπάει τελευταία στιγμή στο. Αλλά μιλάμε για ένα πλάγιο out στο κέντρο του γηπέδου. Πλάγιο out. Πάμε να ακούσουμε λίγο την ώρα μόνο την και ώρα, επιστρέφουμε. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε, όπως έχετε καταλάβει, τις συνδέσεις μας με το Αλεξάνδριο για να ακούσουμε τη Media Day εν όψη του αυριανού αγώνα με την Τσέχη και την Ίμπουργκ για το Basketball Champions League. Είναι εκεί ο Γιάννης ο Παραπονιάρης και εντός ολίγου, μόλις συνδεθούμε, θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Δεν ξέρω, ξεκίνησαν ήδη, βλέπεις εσύ. Τώρα είναι να ξεκινήσουν. Οι δηλώσεις που θα γίνουν από τον Παναγιώτη Γιαννάκη και κάποιον ποδοσφαιριστή της. Πάντως βλέπω και τα σχόλια έτσι και στο Λάμπα Οτάρης και τα λοιπά. Συγγνώμη. Όλοι λένε ότι χειρότερο. Πάρ' τηλέφωνο άμα δεν ακούγεται. Ναι. Χειρότερη ομάδα λέει δεν πέρασε. Άσε το κάνω εγώ από εδώ. Να το. Ζακ. Περίμενε. Γιαννάκης. Βλέπω το Γιαννάκη. Άκου. Και το παρκέ. Γιαννάκης. Οι συνάδελφοι ετοιμάζονται.
όλες οι συνεντεύξεις και τα λοιπά βλέπετε από το All About Aris στο Facebook, στη σελίδα στο Facebook του All About Aris, όλες μα όλες τις μεταδίδουμε live. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Βασίλη, προσπάθησε και εσύ να συνδεθείς εδώ μεταξύ. Τίποτα. Νομίζω επιστρέφουμε στο ίδιο πράγμα. Έπεσε. Ωραία. Πολύ ωραίες οι δηλώσεις του Γιαννάκη που δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν υπάρχει σύνδεση, φίλε. Μόλις το έκανα διαφήμιση για τις δηλώσεις, έπεσε η σύνδεση του ίντερνετ. Ούτε εσύ συνδέεσαι. Μήπως να τον παίρναμε, ρε παιδιά, ναι, τηλέφωνο τόση ώρα. Ναι. Κάλεσέ τον, Βασίλη. Κάλεσέ τον στο τηλέφωνο που είπε ο Άλεξ, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί το ίντερνετ, το Facebook μάλλον έχει ένα πρόβλημα. Και όταν υπάρχει πρόβλημα εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε και εμείς πρόβλημα. Λοιπόν, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη ή να μας μεταφέρει ο Γιάννης έστω πριν το παιχνίδι με την Νίμπουργκ. Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Δεν πειράζει, θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιάννη. Οπότε αφού το χάσαμε το live, που βλέπω, ενώ προσπαθούμε να συνδεθούμε, έχουμε ζητηματάκι, δεν ξέρω, κάτι έγινε προφανώς. Ναι, έχουμε ένα θεματάκι με τη σύνδεση. Δεν πειράζει, μας θα μεταφέρει ούτως ή άλλως και ο Γιάννης. Μόλις τελειώσει, μόλις ολοκληρωθεί η media day, τι ακριβώς υπόθηκε. Γιατί δεν ακούσαμε τις δηλώσεις. Μέχρι να ολοκληρωθεί για να έχουμε τον Γιάννη στη γραμμή, να σας πω ότι το πρόγραμμα της εμβόλυμης ένα της αγωνιστικής της Football League περιλαμβάνει παιχνίδια και την Τετάρτη και την Πέμπτη και ένα ακόμη που θα μας μείνει για μετά τις γιορτές. Λοιπόν. Τα Τρίκαλα θα κάνουν το ρεπό τους, καθώς υποδέχονται τον Αχαρναϊκό, αλλά θα κάνουν πρόωρα Χριστούγεννα, παίζοντας κύπελο αντί για πρωτάθλημα. Ο Πανεγιάλιος υποδέχεται τον Άρη φυσικά στις 3. Την ίδια ώρα θα παίξει ο Αιγινιακός με τη Βέρεια, ο Απόλλων Λάρισας με τον Εργοτέλη και στις 5 ο Απόλλων Πόντου με την Παναχαϊκή. Το μάτς του Άρη μεταδίδεται από τη Web TV της R3. Χθες η ΕΡΤ είπε ότι μεταδίδεται από την E3. Α, μεταδίδεται. Και Web TV έβαλε το μάτς της Παναχαϊκής. Τώρα δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει. Δεν μεταδίδεται το Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή, δηλαδή. Τι? Δεν μεταδίδεται το Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή. Από το Web. Από το Web, μάλιστα. Θα ρωτήσουμε όμως τους συναδέλφους στην ΕΡΤ, θα μας πούνε. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε γιατί. Γιατί έχουν το link, ναι, στην ρωτήσουμε. Πάτρα και βολεύει καλύτερα το web στη Θεσσαλονίκη, κάτι τέτοιο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό είπανε στην εκπομπή χθες το βράδυ. Είπανε E3 το μάτς του Άρη, ωραία, web την Παναχαϊκή. Αλλά η ανακοίνωση της Football League ήταν ανάποδα. Web ο Άρης, E3 η Παναχαϊκή. Τώρα θα δούμε. Εντάξει. Τι ακριβώς συμβαίνει. Είμαστε πρωταθλητές χειμώνα στη Β' Εθνική. Μεγάλη επιτυχία. Δεν τελείωσε ο πρώτος γύρος. Δεν είναι, τα Χριστούγεννα είναι. Στην Super League τελείωσε ο πρώτος γύρος, χθες. Ναι. Ναι, τελείωσε. Λοιπόν, ο 506 λέει Τετάρι θα έβαζα Κάσο, Μπαρκάν, Καπνίδη, Μιλούνοβιτς μπροστά και Μουμίν Παυλίδη στα χαφ. Εντάξει. Μπορεί και Νίκητς. Για να κάνεις μια αλλαγή αφού ο Μουμίν δείχνει. Νάτι, από τους καλούς συναδέλφους, ευχαριστούμε, ναι, πολύ στην ΕΡΤ. Ναι. Στην οποία σήμερα το βράδυ είναι και προσκεκλημένος ο Δημήτρης Πάνος στην εκπομπή Pressing το βράδυ. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε και να δείτε στις 10 η ώρα το βράδυ τον προπονητή του Άρη, ο οποίος θα είναι προσκεκλημένος στο στούντιο. Είναι κανονικά από τη Web TV της ΕΡΤ ο Παναγιάλιος Άρης. Μάλιστα. Άρα χθες στην Αθλητική Κυριακή το χάνανε από εδώ, εντάξει. Ωραία. Έκανα λάθος, λέει, στην κάρτα οι συνάδελφοι από την Αθήνα και έβαλαν ανάποδα τα δύο παιχνίδια. Οπότε κρατάμε ότι από τη Web TV θα μεταδοθεί το Παναγέλιος Άρης, όπως ήταν αρχικά δηλαδή προγραμματισμένο. Μην χάσετε το βράδυ, μιλάω εγώ και ο Αλέξης. Ναι, όπως και όλοι οι συνάδελφοι. Ο πιο σημαντικός λόγος για να δείτε την εκπομπή. Πιο σπανός τώρα. Και ναι, σιγά τώρα. Σας έλεγα επίσης. Εσύ μίλησες πριν το μάτς. Ναι. Εγώ στο ημίχρονο. Είμαι πιο εξελιγμένος.
Κισαμικός Πανσεραϊκός, Αναγέννηση Καρδίτσας Πάρτη και Καλυθέα Καραϊσκάκη θα παίξουν την Πέμπτη. Και το μάτς που θα μείνει χρωστούμενο είναι το Όφι Δόξα Δράμας, είναι και σημαντικό μάτς, για μετά τις γιορτές στις 17 Ιανουαρίου. Τώρα μιλάει ο Γιάννης Αθηναίο, λέει ο Γιάννης. Το βλέπω. Πού το βλέπεις, τον ακούς? Όχι. Δεν τον ακούμε όμως. Έκανε μετάδοση live, αλλά δεν βλέπω το live. Πώς θα πατήσω? Δεν το βλέπω. Ο Αθηναίο μιλάει, εμείς δεν το βλέπουμε. Ωπα, τώρα ζωντανά. Αν είμαστε τυχεροί, παιδιά, θα τα ακούσουμε. Αν η τεχνολογία μας βοηθήσει, όχι. Πάλι παρακολουθεί ο Αλέξ Αβόπουλος. Εγώ βλέπω κιόλας να παίζουν μπάσκετ. Τις μπάλες ακούμε πάλι. Εδώ, συνάδελφος από την ΕΡΤ λέει ότι εγώ είμαι και πιο όμορφος στην κάμερα. Ορίστε, το λέει, το πιστώνει. Βλέπω προπόνηση, φίλε, από το Facebook του All About Aris. Δεν βλέπω δηλώσεις. Βλέπω ότι τα παιδιά παρακολουθούν. Έτσι να δω. Ένα τρίποντο έβαλε ο Μποχωρίδης με ωραία προσποίηση. Ο Αθηναίου είναι έτοιμος να μιλήσει. Το βλέπω, ναι. Πηγαίνει στους συναδέλφους. Όσοι μπείτε στο Facebook του All About Aris, μπορείτε να δείτε τους παίκτες να προπονούνται. Ο φίλος ο Βαγγέλης λέει από κάτω: Χρήσανδε, πούμε τους Τούρκους τι γίνεται. Θα σας τα πούμε μετά, παιδιά. Αυτά που δεν γίνονται. Μπείτε στο Instagram. Με τους Τούρκους. Μπορεί να δείτε στο Facebook και στο Instagram. Υπάρχουν και μιλάνε μεταξύ τους και λένε: Θα έρθω την Τετάρτη, έλα την Πέμπτη. Ναι, εγώ τους λέω να υπογράψουν, αυτοί δεν υπογράφουν. Εντάξει. Να μην εκφραστώ καλύτερα. Ή μάλλον θα εκφραστώ αφού τελειώσουμε με τα live κτλ. Βλέπω τον Αθηναίου να είναι έτοιμος να τοποθετηθεί. Αλλά δεν βλέπω τον Γιάννη να πλησιάζει τον Αθηναίο. Είναι σε μια απόσταση, δεν ξέρω, είναι μαλωμένη. Όλα αυτά με το πλεονέκτημα που μας δίνει το γεγονός ότι μπορούμε να παρακολουθούμε live κάποια πράγματα από την προπόνηση του Άρη. Το Μπέλ το βλέπω να προπονείται, έχει μεγαλώσει και το μούσι του. Ο Μπένσον κάνει ασκήσεις μόνος του στο βάθος. Και ο Κουτρουμπής έκανε προσφυγή διεκδικώς 320 χιλιάρικα από τον Παναθηναϊκό. Πουδερά πράγματα. Και 90 χρωστά στον Ταυλαρίδη. Ο Άρης τον πλήρωσε. Και τον Μπούρμπο χρωστάνε ακόμη. Α, ναι, και ο Μπούρμπος μπορεί. Σήμερα να ήταν να εκδικαστεί. Εκδικάστηκε. Ε? Σήμερα ήταν να εκδικαστεί. Εάν το πάρει τον Παναθηναϊκό, ο Μπούρμπος. Από τον Άρη. Θα έχει μια καθυστέρηση. Βλέπω τον Μπένσον λοιπόν να προπονείται μόνος του. Γιατί με κάτι μεγάλες μπλε μπάλες. Προφανώς έχει το πρόβλημα αυτό στον νόμο. Είναι ακόμα πιο. Τώρα όμως και ο Αθηναίου το βλέπω και αυτός προπονείται. Άρα δεν μιλάει ο Αθηναίου. Τέλος πάντων. Βασίλη, πάρε ένα τηλέφωνο τον Γιάννη. Ξανά. Στο ίδιο. Να δούμε να μας τα μεταφέρει αυτός. Γιατί προφανώς μόνο προπόνηση βλέπουμε. Όχι ότι είναι άσχημη η προπόνηση. Ίσα-ίσα εγώ θεωρώ ότι είναι και καλύτερη η προπόνηση. Στην προπόνηση, φίλε, δουλεύει και το ρολόι των 24 δευτερολέπτων. Τώρα βλέπω. Κάνουν τεστ για αύριο. Γυρίζει, και τους χορηγούς εδώ να κάνουμε. Να δείξουμε. Πάρα πολύ ωραία. Όπως είναι το ίδιο που βλέπαμε και προηγουμένως. Να, ο Αθηναίου, ρε φίλε. Μπήκε ο Αθηναίου, γι' αυτό. Άστο, Γιάννη. Μην το παίρνει, Βασίλη. Υπήρχε πλάνο. Και από το Facebook, αλλά βγάλω τον. Ωραία. Παίρνα τον, ξεκινάει. Από εκεί, από το ραδιόφωνο. Εντάξει, σίγουρα κάναμε ένα άσχημο παιχνίδι απέναντι στην Κίμη και ιτηθήκαμε με μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι ότι η ζωή συνεχίζεται και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε παρακάτω. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Νίμπουργκ αύριο και θέλουμε να το κερδίσουμε γιατί πρέπει από εδώ και στο εξής να κάνουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε για να είμαστε μέσα στην πρόκριση. Από εκεί και πέρα η Νίμπουργκ είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη ομάδα η οποία έχει κάνει δύο εκτός έδρας νικηφόρα αποτελέσματα στα τελευταία δύο παιχνίδια. Βρίσκεται σε καλό ρυθμό και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βγάλουμε το πλάνο των προπονητών μας στο γήπεδο ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Υπάρχει κάποια εξήγηση για το πώς ο Άρης νίκησε την Κελώνα Κόρα, εμφανίζεται ο Άρης στην Κίνη? Εντάξει,
εξήγηση. Είμαστε μια ομάδα, εντάξει, τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολλά ταξίδια, δύσκολα ταξίδια. Συγκεκριμένα δεν αποτελούν δικαιολογία, αλλά από εκεί και πέρα όταν κάνεις τόσο δύσκολα ταξίδια και έρχεσαι εδώ μια μέρα, μετά ξαναφεύγεις να πας με το λεωφορείο στην Αθήνα, στη Χαλκίδα. Όλα αυτά, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και να... και από τη στιγμή που παίρνουμε μέρος σε δύο διοργανώσεις θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε και στις δύο διοργανώσεις, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα τα παιδιά προσπαθούμε και δίνουμε το 100% και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια και προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε το καλύτερο. Γιάννη, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές καλείτε εσείς οι πιο έμπειροι παίκτες, μιλάμε για σένα τον Βασιλόπουλο και τώρα να βάλουμε και την κουβέντα των Δευτέρη, να μπείτε μπροστά και όχι μόνο να προκαλέσετε τον μπασκετικό εγωισμό που μας μιλούσε ο κόουτς, αλλά να παίξετε και το κάτι παραπάνω για να καλύψει τις αδυναμίες της λόγω απουσιών η ομάδα. Έτσι, δεν υπάρχει πιο έμπειρη, λιγότερο, και όλα τα παιδιά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται. Υπάρχουν αρκετά έμπειρα παιδιά και δεν είμαι μόνο εγώ και ο Λευτέρης ή ο Βασιλόπουλος και ο Σπύρος, ο Μούρτος και ο Τσαϊρέλης και οι Αμερικάνοι είναι πολύ έμπειρα παιδιά. Οπότε όλοι μαζί προσπαθούμε μέσα από την ομαδική δουλειά να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και κάθε φορά για την ομάδα και μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά να το αναλύσω. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν αρμόδιοι για να το αναλύσουν αυτό και να το εξηγήσουν. Μέσα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Δεν νομίζω ότι έρχεται κάποιο παιδί και να πει «Α, σήμερα δεν θα σκοράρω» ή «Σήμερα δεν θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό». Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση για όλα. Σας είπα, είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία παίζει αρκετά με χαμηλό σχήμα, καθώς και το 4 και το 5 είναι παίχτες οι οποίοι σουτάρουν. Εμείς θα πρέπει να βρούμε τη λύση απέναντι σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, κάτι το οποίο δεν καταφέραμε να κάνουμε στο παιχνίδι εκεί πέρα, αλλά οφείλουμε να βρούμε λύση απέναντι στη Νίμπουργκ. Έχει σίγουρα, βρίσκεται σε πολύ καλό momentum, όπως σας είπα, έχει κάνει δύο εκτός έδρας νίκες στα δύο τελευταία παιχνίδια και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να δώσουμε το κάτι παραπάνω και να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το αυριανό παιχνίδι, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η παρουσία του κόσμου πιστεύεις αύριο θα τους βοηθήσει? Εντάξει, εμείς τον κόσμο το θέλουμε σε κάθε παιχνίδι να είναι δίπλα μας. Σίγουρα εντάξει, θα είναι και αυτοί στεναχωρεμένοι και πικραμένοι από κάποια αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι εμείς κάθε φορά όλα τα παιδιά δίνουμε το 150% των δυνατοτήτων μας και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο κόσμος είναι τεράστια υπόθεση όλα τα χρόνια για τον Άρη και το πασχετικό τον Άρη, οπότε νομίζω ότι αύριο τους θέλουμε δίπλα μας, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και πρέπει να το κερδίσουμε. Ακούσαμε τον Γιάννη Αθηναίου, ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις. Νομίζω δεν θα έχει άλλον, θα έχει. Όχι, μίλησε ο Γιαννάκης, μίλησε και ο Αθηναίου. Απλά θα μας πει ο Γιάννης με την πρώτη ευκαιρία τι είπε ο Γιαννάκης. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε το break τώρα. Θα πάμε, Βασίλη, κατευθείαν τρέχοντας το break. Και όταν επιστρέψουμε, θα βγάλουμε τον Γιάννη για να μας πει το τι είπε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ωραία. Πάμε πίσω στο παλέ. Για να ακούσουμε επιτέλους τι είπε ο Παναγιώτης Γιαννάκης και θα μας τα πει ο Γιάννης ο Παραπονιάρης, ο οποίος ήταν εκεί και τον άκουσε live. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Αθηναίο, ακούσαμε Γιαννάκη, δεν ακούσαμε. Πώς έγινε αυτό? Δεν έπαιξε το live του Γιαννάκη στο Φουμπού. Μάλιστα.
Πολεμάς το Γιαννάκη, Γιάννη, εγώ αυτό βλέπω. Έκλεισες το κινητό σου κατά λάθος στα 11 δεύτερα. Έκλεισες κατά μου τώρα το Γιαννάκη στη μάπα. Όχι, είχα, αφού την έβλεπα στο κινητό την ένδειξη ότι μετέδιδε live. Μόνο που δεν μετέδιδε. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν πειράζει, τα πας μεταφέρεις εσύ τι είπε ο προπονητής του Άρη. Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το αγωνιστικό. Όσον αφορά την κατάσταση που έτσι ο προπονητής του Άρη άφησε ένα μικρό ενδεχόμενο να καταφέρει αύριο ο Αμερικάνος Σέντερ να αγωνιστεί κανονικά με την Νίμπουργκ, αλλά οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές, καθώς και το σημείο το οποίο έχει τραυματιστεί ο ψηλός του Άρη είναι έτσι αρκετά κρίσιμο, είναι στον ώμο, στον αριστερό του ώμο, οπότε αν δεν είναι απολύτως καλά, δεν θα πρέπει στη διαδικασία ο Παναγιώτης Γιαννάκης να τον χρησιμοποιήσει και να ρυψοκινδυνεύσει μια μεγαλύτερη, να υποστεί μια μεγαλύτερη ζημιά. Από ό,τι είδαμε, ο Κιθ Μπένσον ήταν στην προπόνηση. Λογικά σήμερα θα κάνει κάποιο ατομικό πρόγραμμα, καθώς μέχρι στιγμής από την ημέρα που επέστρεψε η ομάδα από την Χαλκίδα δεν έχει μπει στο γήπεδο για να προπονηθεί, για να γυμναστεί. Σήμερα λογικά θα κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα από ό,τι πληροφορηθήκαμε και αύριο, αν σε περίπτωση που αισθάνεται καλύτερα, ενδεχομένως να μπει να δώσει μερικά λεπτά. Αλλά αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Οπότε, για να είναι και καλυμμένος ο Παναγιώτης Γιαννάκης, σχεδιάζει τα πλάνα του χωρίς τον Αμερικάνο ψηλό και θα προσπαθήσει εκ των έσω να καλύψει το κενό του. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό, είπε συγκεκριμένα ο κόουτς του Άρη ότι χρειάζεται από την ομάδα, από τους παίκτες, να βγάλουν τον αθλητικό τους εγωισμό, να βγάλουν το πείσμα τους μέσα στο παρκέ, να βγάλουν τον θυμό τους, αν θέλετε κάπως έτσι την μετέφρασα εγώ την τοποθέτηση του coach, γιατί όταν χάνεις από μια ομάδα 25 και 30 πόντους, φυσικά είσαι θυμωμένος, είσαι θυμωμένος με τον εαυτό σου και θέλεις να αποδείξεις ότι πραγματικά δεν είναι αυτή η πραγματική σου εικόνα. Οπότε, παρακινούμενοι από αυτό το συνέθημα, από αυτόν τον Άρη, θα προσπαθήσουμε αύριο να καταθέσουμε μια καλύτερη αγωνιστική εικόνα στο παρκέ και να κοντράζουμε και να βάζουμε την νίκη απέναντι στην Νίμπουργκ. Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναφέρθηκε και στο κομμάτι της ενίσχυσης. Είπε ξεκάθαρα ότι εγώ έχω κάνει κάποιες εισηγήσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για να πάρουμε κάποια παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να βελτιώσουν την αγωνιστική μας εικόνα και να μας δώσουν κάποια στοιχεία περαιτέρω στο παιχνίδι μας, αλλά τις στιγμές που ζήτησα εγώ να γίνουν αυτές τις κινήσεις, η διοίκηση, η ομάδα είχε την δυνατότητα να τις υλοποιήσει. Οπότε ο coach είχε στο μυαλό του ποια κομμάτια λείπουν από το παζλ ώστε να βελτιωθεί η συνολική λειτουργία και εικόνα της ομάδας. Απλά αυτά τα κομμάτια δεν μπόρεσε να του τα εξασφαλίσει η διοίκηση και να του τα δώσει, προκειμένου να κάνει και αυτός καλύτερα την δουλειά του. Στάθηκε επίσης και το γεγονός ότι το υπάρχον υλικό, το μεγαλύτερο εύρος του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το σχολίασε και ο Γιάννης Αθηναίου στις δηλώσεις του μετά τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Οι παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του, όπως αποδεικνύεται, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε δύο μάτς την εβδομάδα. Μιλάμε για έντονα παιχνίδια, μιλάμε για παιχνίδια υψηλού ρυθμού, με αρκετή πίεση, και αρκετά από τα παιδιά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ δεν έχουν αποκριθεί να παίζουν σε αυτό το τέμπο και να αποδίδουν καλά σε διάρκεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα, γιατί είδαμε τον Άρη να πηγαίνει την περασμένη Τρίτη και να βάζει 80 πόντους μέσα στην Πολωνία και να κερδίζει με 80-72 τη Ζιελόν Αγκόρα, και να πηγαίνει το Σάββατο μέσα στην Κίνη και να χάνει με 25, με 94-69 και να τρώει 17 τρίποντα. Όλα αυτά είναι παράμετροι, είναι στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν για τη λόγου του αληθές του Παναγιώτη Γιαννάκη. Συνεχίζεται, όπως μας είπε ο Δράκος, η αναζήτηση παιχτών, κάποιων οικονομικών λύσεων, οι οποίες όμως θα έρθουν όχι απλά για να έρθουν, αλλά θα έρθουν για να μπορέσουν πραγματικά να βελτιώσουν τη συνολική
εικόνα της ομάδας και να προσφέρουν χρήματα. Τώρα το πότε θα γίνει αυτό, το timing δεν το προσδιορίσε και απλά περιμένουμε τις εξελίξεις και φυσικά ποια βοήθεια θα μπορέσει και η διοίκηση να παρέχει στον προπονητή του Άρη για να μπορέσει να πάρει τα κατάλληλα εργαλεία για να δουλέψει. Μάλιστα. Για να δούμε. Εσάβριον τα σπουδαία, δηλαδή. Είπε ο προπονητής του Άρη. Είπε επίσης ότι χρειάζεται να γίνονται ενέργειες που να βοηθούν την ομάδα από όλους, ο καθένας από το δικό του μετερίζιο, ο καθένας από τη δική του μεριά, να κάνει πράγματα τα οποία θα ενισχύουν την ομάδα. Αναφέρθηκε ξανά την συσπήρωση που, και στράτευση που πρέπει να υπάρξει μεταξύ όλων των δυνάμεων του Άρη για να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις υποχρεώσεις της ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ο 495 λέει, με αυτά που έκανε χθες ο Αγέλαστος, έκλεισε διαπαγέλαστος, εννοεί τον Παπαδόπουλο, έκλεισε διαπαντός την πόρτα της ομάδας και μαζί με το Διγκόζη είναι πλέον ανεπιθύμητη στο σύλλογο. Και ο 674 έχει ένα μπασκετικό μήνυμα με αφορμή τα όσα ακούσαμε από τον Αθηναίου. Ρεσία Αθηναίου λέει, αν με το 150% που είπες έχετε αυτή την εικόνα, λυπάμαι φίλε, στο χειρότερο σάρι όλων των εποχών. Ναι. Ότι είναι από τους χειρότερους είναι. Τώρα όλων των εποχών είσαι λίγο υπερβολικός νομίζω. Δεν είναι μια κακή ομάδα. Είναι μια πραγματικότητα πάντως. Και δεν χωράει αμφιβολία αυτό. Το καταλαβαίνει και ο πλέον αδαΐς με το άθλημα. Για λίγο ακόμη η μαζί σας FM κενό. Αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526. Υπάρχουν λέει δηλώσεις Γιαννάκη. Τελικά. Ναι, όντως. Γράφτηκαν. Ορίστε. Τζάμπα κατηγορήσαμε τον Γιάννη. Για το ότι δεν ακούσαμε, απλά δεν τις ακούσαμε για κάποιο λόγο ζωντανά. Υπάρχουν, μπορείτε να τις βρείτε και να τις ακούσετε εφόσον το επιθυμείτε στο All About Άρης, εκεί στα βιντεάκια μας, κανονικά τις δηλώσεις. Για το μπάσκετ μας τα είπε ο Γιάννης, ακούσαμε και τον Αθηναίο. Για το ποδόσφαιρο σας είπαμε ότι σήμερα ξεκίνησε αυτή η πολύ μίνι προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Πανεγιάλαιο. Μάθα να χωρίσει αύριο αμέσως μετά την πρωινή προπόνηση ο δικός για το Αίγιο. Θα βγει και η αποστολή με τους παίκτες που θα πάρει μαζί του στη γενέτειρά του ο προπονητής του Άρη. Είναι το τελευταίο μάτς πριν τις γιορτές. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μια άδεια. Τώρα ακριβώς δεν έχει ενημερώσει τους ποδοσφαιριστές. Λογικά από την Παρασκευή θα είναι ελεύθερη. Για κανένα πενθήμερο οι ποδοσφαιριστές του Άρη πριν επιστρέψουν για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το μάτς πλέον με τον Απόλλωνα Πόντου στις 7 του Ιανουαρίου. Αμέσως μετά το Αίγιο και το μάτς με τον Πανεγιάλαιο θα ανοίξει έτσι και ο φάκελος για την ενίσχυση της ομάδας, με όλα αυτά που σας λέγαμε και προηγουμένως βέβαια, σε απόλυτη συνάρτηση και με το ότι ο Άρης φέτος έχει άλλα θέματα να ικανοποιεί και θα πρέπει να είναι συνετός και να μην κάνει ανοίγματα. Εφόσον η ομάδα μάλιστα δείχνει ότι τραβάει και αν δεν πρέπει να διαταραχθούν οι ισορροπίες, οι οικονομικές, θα αποκτήσει κάνα δύο παίκτες με τα λιγότερα δυνατά χρήματα. Το λέω γιατί... Θα σου πω μετά το τέλος εκπομπής που θα πάρει στόπερ, πάντως για να ξέρεις. Όπα! Όσον αφορά το λέω το Πετρόπουλο, δεν το λέω τυχαία. Βλέπετε ότι και ο Πετρόπουλος και ο Μαχαίρας, η πιο διαφημισμένοι έτσι, μαζί με τον Κάσες από τους παίκτες που ήρθαν στη Δόξα το Σεπτέμβριο. Φεύγουν. Τους λύνουν τα συμβόλαια και φεύγουν. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν, ρε παιδιά. Και φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Άρη, μέχρι το 60 ήταν η Δόξα. Κατηγορία θέλει, παιδιά, θέλει παίκτες οι οποίοι να είναι μπάρουτο καπνισμένοι από την κατηγορία, να είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού τους. Και να πω και κάτι όμως. Γιατί λέμε
Είπαμε και μπράβο ότι εξοφλήθηκε ο Ταβλάρης, γιατί είναι μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχουν κλείσει όλα τα μέτωπα. Είναι πονέκι, είναι καθημερινά τα μέτωπα. Να. Μια είναι ο Ρόβας, μια είναι ο Αντρέου. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μην είναι κουραστικοί να τα λέμε. Και δεν τα ξέρουμε και όλα, έτσι. Αλλά ρε παιδιά. Ό,τι μαθαίνουμε, σας το λέμε. Δεν είναι αγωνιστικός χώρος αυτός του Κλεινάδης Βικελίδης, παιδιά. Κοιτάξτε τι θα έτρωγε ο Καντιμήρης, ο Καημενούλης. Καημενούλης εντός εισαγωγικών τώρα. Από το σούτ αυτό. Το οποίο χτύπησε εκεί σε μια λακκούβα και θα την πληρώναμε τώρα. Θα έμπαινε ένα γκολ. Θα έβαζε ούτως ή άλλως κατέβει με το λεωφορείο. Ο Παπαδόπουλος είχε έξι παίκτες τουλάχιστον πίσω που δεν κουνιόντουσαν. Και θα τρέχαμε μετά τουλάχιστον να σώσουμε τον βαθμό. Δηλαδή έλεος πραγματικά. Εγώ είμαι πολύ θυμωμένος με το γεγονός αυτό. Έχεις να αντιμετωπίσεις τις περισσότερες φορές. Όφι ήρθε και σου έπαιξε κλειστά πίσω. Λεωφορείο. Σ' άλλο θα το βάλω. Ναι. Όπως το βάζεις. Και δεν έχεις σύμμαχο ούτε καν τον αγωνιστικό σου χώρο. Επειδή αυτό είναι ανεπίτρεπτο για μένα. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά και τι δεν έγινε. Προφανώς δεν έγινε σπορά όταν έπρεπε να γίνει. Ναι, ναι. Όπως σας έχουμε πει. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Και ο αγωνιστικός χώρος με την κακοκαιρία και με την παγωνιά θα γίνεται όλο και χειρότερος. Μέχρι το Μάρτιο. Και πέρα. Μέχρι το Μάρτιο, ναι. Έτσι θα πας. Κάνει την προσευχή σου μέχρι το Μάρτιο, τις μέρες που παίζεις να μην έχει. Και δεν ξέρω βέβαια, γιατί είδα ότι σε κάποιο σημείο. Παρόλο που είχε βρέξει λίγο το πρωί, το ξαναπότζαν. Μήπως είναι καλύτερο να βρέχει. Δεν λέω να ρίχνει, κατεβάζει καρέκλες. Μήπως είναι καλύτερο για τον αγωνιστικό χώρο να βρέχει. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, πρόσεξε. Θυμάστε, το λέγαμε εμείς και όντως φαίνεται ότι είναι καλός ο αγωνιστικός χώρος. Είναι κάκιστο ο αγωνιστικός. Ναι, είδες όμως τι σου είπε ο Ιντζόγλου την άλλη φορά. Μη σας απατάει η εικόνα του. Είναι πολύ καλύτερος από άλλα γήπεδα. Εντάξει, φαντάζω τι είναι τ' άλλα. Βλέπω. Αλλά έβλεπα κάτι φωτογραφίες έτσι. Παλαιότερα από τα προηγούμενα χρόνια, παιδί μου, και έβλεπα το γήπεδο ακόμα και την πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική. Που το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση. Απλά προφανώς δύο χρόνια δεν έγινε τίποτα. Προφανώς. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην βλέπετε ο αγωνιστικός χώρος. Τέλος πάντων. Είναι από τα πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε στην Άρηση ο Λευτέρης Αρβανίτης. Αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα και σε σχέση με τον Νίκο Λάσκαρη και το τι έγινε το καλοκαίρι και το τι γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για να απαντήσω και στο φίλο που ρωτάει τι γίνεται με τους Τούρκους κτλ. Θα πω ότι δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο σημειώναμε όλο αυτό το καιρό. Δηλαδή μικρό καλάθι και ότι μέχρι τώρα το μόνο που γίνεται είναι διαφήμιση. Και βέβαια και ο Γιλμάς διαφημιστική εταιρεία έχει. Ο κύριος Κολοβέτσιος έχει γράψει 5, 6, 7, 8, 10 φορές στο Facebook ότι τελειώσαμε και τα μεγάλα πράγματα ξεκινούν ή οτιδήποτε άλλο. Και σας είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι ακόμα και αν τελειώσει το όλο θέμα, δηλαδή αν πέσουν οι υπογραφές με την ΚΑΕ Άρης, το μόνο που θα έχει συμβεί θα είναι να υπάρχει μια συμφωνία της ΚΑΕ Άρης με μια διαφημιστική εταιρεία, η οποία αυτή η διαφημιστική εταιρεία θα καλείται να φέρει χορηγούς. Αυτό είναι οι περίφημες υπογραφές που μπαίνουν από κάτω και φίλοι του Άρη και τους βλέπω να αγωνιούν και να συζητάνε και να σέβονται υπερβολικά τον κύριο Κολοβέτσιο υπό την έννοια ότι ο ίδιος δεν σέβεται τους συνομιλητές του. Την Παρασκευή έβλεπα κείμενα στο Facebook και έλεγα αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να θέλει να αποτελέσει κομμάτι του Άρη. Να βρίζει γυναίκες οπαδούς του Άρη να τις λέει τράβα στην κουζίνα σου, τον άλλο να το λέει παίξε με τη μίξα σου. Πράγματα δεν πάω στα πιο χοντρά. Επειδή τόλμησαν να αμφισβητήσουν τα περιχορηγιών. Προφανώς και δεν έχει την αντίληψη και την ψυχολογία ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται σε ένα κλαμπ. Προφανώς και δεν αντιλαμβάνεται ότι η αρχή, η μέση και το τέλος σε ένα κλαμπ όπως ο Άρης είναι ο κόσμος του. Και ακόμα και αν αυτός ο κόσμος αμφισβητήσει, ακόμα και αν βρίσει, θα πρέπει να τον αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα. Ακόμα και αν υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, γιατί σε αδικούν και εμείς που είμαστε στα μικρόφωνα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσες φορές έχει γίνει αυτό. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουμε στο Facebook και να βρίζουμε τον κόσμο. Πόσο μάλλον γυναίκες. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνω στα blog που έχουν φίλοι του Άρη στο Facebook και να μαλώνω στα blog με τους φίλους του Άρη και να τους βρίζω και να με βρίζουν. Από την προηγούμενη Τρίτη έγραψε ότι αύριο υπογράφουμε. Ότι θα φτιάξουν και το Βικελίδης. Ότι χθες θα ήταν με τον Γιλμάς το Βικελίδης. Φυσικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Και δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά γιατί πάρα πολύ απλά για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Και σοβαρότητα δεν υπάρχει καμία απολύτως στο συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Ξέρω ότι ήδη στην ΠΑΕ έχουν αποφασίσει ότι θα τους περιμένουν άλλη μια εβδομάδα και μετά
θα τους διαγράψουν μία διαπαντός. Δεν ξέρω στην ΚΑΕ τι ακριβώς περιμένουν να κάνουν για να τελειώσουν με αυτό το θέμα, το οποίο μόνο ταλαιπωρεί την ομάδα και δεν γίνεται τίποτα μα τίποτα επί της ουσίας. Τώρα, όσον αφορά τα όσα είπε ο κύριος Αρβανίδης, στην ουσία επιβεβαίωσε και το ρεπορτάζ που σας είχαμε δώσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα περί αποπληρωμής του άρθρου 99 με ένα ποσό κοντά στα 500 χιλιάρικα. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι αυτό έγινε για λόγους στρατηγικής από τον κύριο Λάσκαρη για την παρουσία του στον ανακριτή, αλλά δεν πάβει να είναι μια ουσιαστική θετική εξέλιξη. Το έκανε μεν γιατί ήθελε να δείξει ότι απέναντι στο ελληνικό δημόσιο είναι σωστός και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την συμμετοχή του στην ΚΑΕ Άρης σε σχέση με το δημόσιο. Αυτό δεν αλλάζει τα προβλήματα που έχει η ομάδα, όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει η ομάδα και πρέπει να τα λύσει άμεσα. Αλλά είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον για το άρθρο 99 και την εφορία πληρώθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και αυτό το πολύ μεγάλο ποσό έφτασε προκειμένου να μην έχει ζητήματα η ομάδα με το δημόσιο. Τώρα, για το ποια είναι η λύση. Όποια και αν είναι, από άποψη προσώπων η λύση, θα πρέπει αυτά τα πρόσωπα να συνοδεύονται από χρήματα. Χωρίς χρήματα δεν γίνεται το παραμικρό. Και είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή η ομάδα. Και με κακή αγωνιστική παρουσία, αλλά και με πολλά προβλήματα. Βλέπω δηλώσεις του Γιάνκοβιτς, που δεν στέκεται στο γεγονός ότι του οφείλονταν χρήματα από τον Άρη. Στέκεται στο γεγονός ότι του δίνονταν συνεχώς υποσχέσεις ψεύτικες. Και έχει διαφορά, ξέρετε αυτό. Είναι διαφορετικό να μιλήσεις και να τοποθετηθείς και να πεις ότι μου οφείλονται χρήματα και περιμένω να τα πάρω και μου λένε θα τα πάρεις του χρόνου. Και είναι διαφορετικό να μου λένε ανά 15 μέρες θα τα πάρω και να μην τα παίρνω ποτέ. Και αυτό έχει τη σημασία του. Για το ποδόσφαιρο τώρα που ρωτάει ο φίλος ποιοι άλλοι πληρώθηκαν κτλ. Λίγο πολύ τους είπε και ο Αλέξης. Τελείωσε το θέμα με τον Ταυλαρίδη. 77 χιλιάρικα έχει πάρει. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ποσά, τα 77 χιλιάρικα που πήρε ο Ταυλαρίδης και άλλα 100 που είναι σύνολο του Καράμπελα και άλλα 60-70 πόσα είναι του Τάτου και άλλα 40-50 πόσα είναι του Ρόβα και άλλα 20-30-40 πόσα είναι του Ήλιτς. Όλα αυτά τα λεφτά που είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο, όπως τα είχαμε πει στην αρχή της σεζόν. 40 είναι του Ήλιτς. Πόσα? 20 και 22 συνολικές. Ναι, όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα είναι κοντά στο 500, τόσο το έχει βγάλει στην αρχή τη σεζόν. Δεν μπορεί να γίνει να μην έχω γράψει. Αν δεν έχω γράψει, για παράδειγμα, τώρα και κάποιοι όπω είναι ο Γιάννης ο Γιώρης, όπω είναι ο Ανδρέας ο Σκέτζος, ο Νίκος Αναστόπουλος, δεν ξέρω, μερικά δεν τα έγραψα. Και όλα έμεινα περισσότερο στους ποδοσφαιριστές. Αυτά λοιπόν είναι το διπλάσιο μπάτζετ του Πανηγιαλίου. Τα άλλα. Όχι τη φετινή ομάδα. Για να καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Αυτά. Είπαμε και για του Τούρκου που. Είναι κάπου στην Κωνσταντινούπολη. Δεν γίνεται τίποτα δηλαδή. Το θεωρώ κωμικό τώρα να συνδιαλέγονται στο διαδίκτυο. Αυτό δεν το είπα. Είπα που μάλλον με οπαδούς. Συνδιαλέγονται στο διαδίκτυο ο Κολοβέτσιος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα γιατί το είδαμε, το διαβάσαμε, το είδαμε στα μάτια. Υπάρχει στο διαδίκτυο. Και να παρακαλάει ουσιαστικά ο Κολοβέτσιος το Γιλμάζ να φέρει τις συμφωνίες, τα deal αυτά που ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες και δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, παιδί. Σηκώστε το τηλέφωνο, παιδιά, και μιλήστε. Μπορείτε να μιλήσετε αν είστε που είστε. Άντε, θέλει να μιλήσουν ναι. Στο υπάρχει το Messenger να μιλήσετε μεταξύ ναι. Σας. Σε κοινή θέα γράφει ένας post και από κάτω μπαίνει ο άλλος και σχολιάζει. Είναι φοβερά πράγματα. Πράγματα. Εγώ έχω πάθει την πλάκα μου. Δεν, φίλε, δεν είναι. Είναι ότι δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν. Ότι ξεφτυλίζεται η όλη υπόθεση, η όλη κατάσταση. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση και για έναν άλλο λόγο. Ότι είναι μαζί με πολύ σοβαρούς, τεράστιους επιχειρηματίες. Δηλαδή ο Αστσιόγλου τώρα που ήρθε. Δηλαδή τι να σας πω, αν ακούτε Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης, είναι μεγαλύτερος για να αντιληφθείτε τι γίνεται. Η περιουσία του δηλαδή. Δεν πάω για τον Κότς, που αυτόν τον ακούσαμε μόνο, δεν τον είδαμε. Γιατί έλεγε ο Κολοβέτσιος θα φέρει και τον Κότς. Η οικογένεια Κότς. Μπείτε λίγο, δείτε πέντε πράγματα, δεν χρειάζεται να δείτε. Έχει δεκαπλάσια δύναμη από ό,τι έχει ο Βαρδινογιάννης. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Πώς γίνεται τώρα. Εμένα πάει αλλού το μυαλό μου, δεν μπορώ να το πω δημόσια. Γιατί δεν έχω απόδειξη, αλλά πάει αλλού το μυαλό μου. Γιατί μιλάμε για Τουρκία. Μιλάμε για Τουρκία και Ελλάδα. Και αν το συγκρίνω με αυτά που βλέπω συνέχεια από τον Κολοβέτσιο, αναρτήσει συνέχεια για την ελληνοτουρκική φιλία κτλ., πάει αλλού το μυαλό μου. Αλλά δεν μπορώ ούτε να κατηγορήσω κάποιον,
ούτε να πω κάτι δημόσια χωρίς να έχω στοιχεία. Ότι όλο αυτό το σκηνικό τελικά δεν θα βγάλει πουθενά. Μακάρι να βγάλει. Αλλά πλέον, όταν τώρα μιλάνε μεταξύ του, λέει ο Γιλμάς, μπορεί να έρθω την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Φέρε και τις χορηγίες. Ναι, εγώ ξέρεις ότι τις έχω έτοιμες, αλλά αυτοί δεν τις έχουν υπογράψει ακόμα. Είναι τώρα δηλαδή αυτά σοβαρά πράγματα. Φέρε και, και μπακλαβά και κατά ύφη. Μπακλαβά και όλο τι τουρκικό έχετε, γλυκό, δηλαδή, ωραίο σιροπιαστό. Εντάξει. Και λυπάμαι και τον κόσμο. Γιατί εντάξει, εμείς από την πρώτη στιγμή, αν είδατε. Και συγγνώμη αν είμαστε λίγο ηρωνικοί, αλλά με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς και να το κλάψεις και διαφορετικά. Δηλαδή θέλει και λίγο χιούμορ, παιδιά, γιατί αυτά που διαβάζουμε είναι για να. Θα πάμε στο άλλο επίπεδο. Που βριζόταν, είναι δυνατόν τώρα να είσαι άνθρωπος ο οποίος να θες να εκπροσωπήσει τον Άρη και την Παρασκευή να μαλώνεις με τη Λεμονιά και με τον Γιώργο και τον Σουπερά 14 και τον Ιερολοχήτη 3. Και να μαλώνεις και να βρίζεσαι και να λες την κοπέλα, άντε τράβα στην κουζίνα σου, να λες τον άλλον, παίξε με τη μίξα σου δημόσια. Και μετά να παίρνεις το σήμα του Άρη και να πηγαίνεις στο τουρκικό προξενείο. Και να μας κάνουν όλοι, να μας ξεφτιλίζουν παντού. Δηλαδή, δες το επικοινωνιακό κόστος που έχει εδώ και δύο μήνες ο Άρης, με αυτό με τους Τούρκους και τα λοιπά, και λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η ομάδα. Έτσι. Και για να μην γίνει τίποτα. Αυτά. Συγχαρητήρια και στην ομάδα K19 που ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της. Στη γυναικεία συγχαρητήρια, που είναι πρώτη. Και στη γυναικεία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες έδωσαν και αυτές τις μάχες τους το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και όλους εσάς που είναι εδώ. Συντονισμένοι, θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ακολουθεί εκπομπή ώρα για πλέον με τον Γιώργο Ματζούκη που είναι έτοιμος να εισέλθει στο στούντιο από εμάς. Καλή συνέχεια.